Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου, Κύριε. Ο καλός καιρός ευνόησε φέτος και στο λιμάνι του Ηρακλείου, κατά τον καθαγιασμό των υδάτων, βούτυξαν περισσότεροι από 30 κολυμβητές και κολυμβήτριες όλων των ηλικιών. Αγαπητόν σε Υιόν ονομάζωσα. Ο Σταυρός πέρασε από χέρι σε χέρι με τις γυναίκες και τους άνδρες που τόλμησαν να βουτήξουν μέσα στο νερό, να ανταλλάζουν ευχές για υγεία και περισσότερο φως. Αγαπητόν σε Υιόν ονομάζωσα. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της τελετής στο λιμάνι του Ηρακλείου, όλοι μαζί μέσα από τη θάλασσα και τη γαλανόλευκη να πλέει στο νερό, κολυμβητές και κολυμβήτριες είπαν τον εθνικό ύμνο. Πρώτος βουτυχτής ο Κώστας Καλοχριστιανάκης, που για δεύτερη φορά βούτυξε ανήμερα των Θεοφανίων, ήταν ωστόσο η πρώτη φορά που κατάφερε πρώτος να πιάσει το Σταυρό. Και του χρόνου να είμαστε καλά, με φώτιση και υγεία. Σας λένε στο... Καλοχριστιανάκης Κώστας. Είναι ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά. Όχι, δεύτερη. Δεύτερη. Είχε πολύ κόσμο φέτος. Πρώτη φορά που τον πιάνετε. Πρώτη φορά. Ευχές για άνωθεν φώτιση έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, που χάρισε στον πρώτο βουτυχτή ένα χρυσό σταυρό. Πολλά και ευλογημένα. Ο Χριστός μαζί σου. Ευχαριστώ. Μέσα στη σύγχυση των καιρών μας χρειαζόμαστε τον άνωθεν φωτισμό. Αλλά για να έλθει αυτός όπως τον επικαλεστήκαμε για μια ακόμη φορά σήμερα, πρέπει να κάνουμε εμείς το έδαφος δεκτικό. Να δώσουμε στην ψυχή μας την προϋπόθεση για να φωτιστεί. Ονοών νοήτο. Οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν στην τελετή του καθαγιασμού των υδάτων να παραστεί πλήθος κόσμου και φορέων που ευχήθηκαν για την ημέρα και τη νέα χρονιά. Είναι η πρώτη μεγάλη θρησκευτική εορτή του νέου έτους και εκείνο που θέλω να ευχηθώ είναι χρόνια πολλά και καλή φώτιση σε όλους μας. Τα Θεοφάνεια είναι η γιορτή όπου ο Θεός εμφανίζεται μπροστά μας με την τριαδική του μορφή, για να ενισχύσει την πίστη μας και να φωτίσει τη σκέψη μας. Τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Στο μυαλό και στην καρδιά μας υπάρχει μία σκέψη και μία ελπίδα. Μία Ελλάδα πιο φωτεινή, πιο δημιουργική. Γι' αυτό πρέπει όλοι να αγωνιστούμε. Τα αγιασμένα ύδατα να είναι πάντα βοηθός στα πληρώματα του στόλου του λιμενικού σώματος, όπου και αν επιχειρούν, και πάντα να είναι καλές οι θάλασσες για όλους τους ναυτιλωμένους.